Σε ξέρει σαν το σεξι κορίτσι του καιρού, το βρήκες μπροστά σου αυτό σαν εμπόδιο σε πράγματα που θες να κάνεις από εδώ και πέρα. Βρήκα περισσότερες πόρτες ανοιχτές παρά κλειστές. Ωραία. Αυτό μου έδωσε δηλαδή, δεν μου αφαίρεσε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα ορίσω τον εαυτό μου από το πώς με έχει ορίσει κάποιος άλλος. Δηλαδή η πετρούλα του καιρού. Μερικοί λένε ότι, για παράδειγμα, ορισμένοι πιστεύουν ότι η πετρούλα από τη στιγμή που έλεγε τον καιρό δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μπορεί μόνο να νιαουρίζει, μπορεί να κάνει, ας πούμε, να κάνει σεξ φωτογραφίσεις, σεξ ημερολόγια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εκεί προσανατολίζεται, εκεί θα μπορεί να εστιάσει και πουθενά άλλου. Αυτό λέγεται ad hominem ουσιαστικά. Είναι λατινικούρα, σημαίνει επίθεση στο πρόσωπο και όχι στην ιδέα που πρεσβεύει. Κάνουν επίθεση δηλαδή πολλές φορές, το βλέπω και από τα άρθρα μου, μπορεί να κάνουν επίθεση, δηλαδή η μίσο σουλτάν βγήκε να μας μιλήσει για ηθική. Η ηθική είναι περίεργο ζώο. Κάποιος πρέπει να την ορίσει. Ποιος θα την ορίσει, εσύ θα την ορίσεις. Εσύ θα ορίσεις για τον εαυτό σου. Τώρα από εκεί και πέρα όμως κρίνουν το ποια διαβάζουν πολύ και όχι το τι διαβάζουν. Δεν μπορείς να κρίνεις μόνο το ποια διαβάζεις, πρέπει να δεις και το τι λέει. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί λίγο έτσι πρόσκομα, είναι ένα εμπόδιο στο να αφήσεις να βγαίνει από μέσα σου όλο αυτό, να κατεβαίνεις στον κόσμο αυτό που θα ήθελες πιο εύκολα. Έχεις το αντιμετωπίσεις το εμπόδιο. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο εκεί, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πέφτουν σε τέτοιου είδους πλάνες. Γνωρίζουν ότι ένας άνθρωπος έχει πάρα πολλές πτυχές, είναι απεριόριστη η φύση του ανθρώπου και ο καθένας επιλέγει πώς θα ορίσει τον εαυτό του και έπειτα βιώνει αυτό που επιλέγει, την επιλογή του. Έτσι λοιπόν δεν θα ορίσω τον εαυτό μου με το πώς θα με ορίσει κάποιος άλλος, με το πώς με έχει ορίσει κάποιος άλλος στο παρελθόν. Αυτές οι σεξι τότε φωτογραφίσεις και όλη αυτή η σεξι γενικότερα διάσταση που υπήρχε από σένα σε όλα, στον καιρό, στις εμφανίσεις, στις φωτογραφίσεις, στις προσωπικές εμφανίσεις έξω. Αποτιμήθηκαν οικονομικά. Ναι. Κοίταξε, το πολύ και το λίγο είναι σχετικό. Γιατί ήταν και μια διαφορετική εποχή τότε. Ήταν τελείως διαφορετική εποχή τότε. Τότε δηλαδή έβγαζες κάποια χρήματα. Επαναλαμβάνω, το πολύ και το λίγο είναι σχετικό. Σημασία έχει ότι ό,τι έβγαλα, το μεγαλύτερο μέρος αυτών που έβγαλα, τα κράτησα. Τα κράτησα, έκανα την καβάτζα μου, γιατί πρώτον λέω ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον. Δεύτερον, θέλω να παντρευτώ από έρωτα και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Και έτσι αισθάνομαι και πιο άνετα. Είχες τότε προτάσεις για σχέσεις από άντρες οι οποίοι μπορεί να μην ήταν τα απόλυτα ερωτικά αντικείμενα του πόθου, τέλος πάντων για σένα, αλλά που θα μπορούσαν να σου προσφέρουν οικονομική ανεξαρτησία, να σου εξασφαλίσουν το μέλλον. Θεωρώ ότι. Είχες πέσιμο δηλαδή από φορτόγγες οι οποίοι γουστάραν την πετρούλα που βλέπαν στον καιρό. Πέσιμο από φορτόγγες, νομίζω έχει κάθε κορίτσι, ειδικά τα κορίτσια που ασχολούνται με τον χώρο. Τα προβλημένα. Τα προβλημένα. Τώρα από εκεί και πέρα, εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Εγώ θέλω να ταιριάζουμε ως χαρακτήρες. Δεν μου λέει καν κάτι η εμφάνιση, ούτε καν η εμφάνιση μου λέει κάτι. Δηλαδή που λένε ναι, το πρώτο, ας πούμε. Δεν μου λέει, δεν μου κάνει τίποτα αυτό, δεν μου λέει κάτι. Θα πρέπει, θέλω να κουβεντιάσω με τον άλλον, να συζητήσω με τον άλλον, να δω τα κοινά μας σημεία, να δω πώς μπορεί. 7 χρόνια κουβεντιάζεις πάντως με τον που είσαι. 7 χρόνια κουβεντιάζω, 7 χρόνια αναπτυσσόμαστε. Ακριβώς. Πάει μια χαρά η κουβέντα. Δεν έχουμε βαρεθεί να την κάνουμε. Έχω 7 χρόνια σχέση με έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ. Με τον οποίο γνωριστήκατε όταν εσύ ήσουν στον καιρό. Τα είχαμε όταν έλεγα τον καιρό. Τα είχαμε όταν έλεγα τον καιρό. Ναι. Μια σχέση που κρατάει δηλαδή στον χρόνο. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ναι. Τα πηγαίναμε καταπληκτικά. Με τι ασχολείται το αγόρι σου, είναι της δουλειάς αυτής ή όχι? Είναι ψυχολόγος. Α, γι' αυτό έχεις αρπάξει ψυχολογία. Γι' αυτό είσαι αρπαγμένη ψυχολογία και ανάλυση και τα λοιπά και φιλοσοφία. Γουστάρω. Ναι, νομίζω ότι ήταν και αυτό ένα κίνητρο, το να ξεκινήσω να ασχολούμαι με κάποια πράγματα. Και για τον ψυχολόγο, για τον εαυτό του, το ότι βρέθηκε ο ψυχολόγος με την πετρούλα του καιρού τότε, πρέπει να ήταν ένα θέμα και γι' αυτό ένα κίνητρο για να ψυχολογήσει τον εαυτό του. Ναι, ήμασταν φίλοι πάρα πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν συμμαθητές, ήμασταν κολλητοί, οπότε ήξερε τι παίρνει. Αλήθεια. Δεν μπορούσα εγώ τώρα να του πουλήσω πρόλογο, ότι κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι έτσι και έτσι. Ήξερε τι παίρνει ο τύπος. Με ήξερε. Δεν χωρούσαν δηλαδή άμα μου. Και εγώ τον ήξερα και αυτός με ήξερε. Ήξερε πώς λειτουργώ από πριν. Το ήξερα πώς λειτουργώ. Από μικρούλα, δηλαδή από το σχολείο, υπήρχε φλερτ μεταξύ σας. Νομίζω ότι αυτός με φλερτά. Αλλά εγώ δεν με ενδιαφέραν και τόσο πολύ τα αγόρια σε εκείνη την ηλικία. Ναι. Ήμουν πιο πολύ αγόρι, δηλαδή. Και μετά έσκασε στη ζωή σου και τον είδες ξαφνικά ερωτικά, έτσι. Τον είδα ερωτικά, ναι. Και ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία σχέση αγάπη. Σχέση ειλικρίνειας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να σου πω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να υποσχεθώ ερωτική αποκλειστικότητα.
Ναι. Νομίζω ότι είναι ειλικρινέστατο αυτό. Είναι ειλικρινέστατο αυτό και θα έπρεπε ο καθένας να το έχει μέσα στο μυαλό του αυτό. Ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ερωτική αποκλειστικότητα. Δεν μιλάς για σεξουαλική αποκλειστικότητα, για ερωτική. Μιλάω για τα ερωτικά συναισθήματα. Δεν μπορεί κανένας να υποσχεθεί ότι θα μείνει πάντα ο ίδιος. Γιατί πάντα έρχεται η αλλαγή. Πάντα έρχονται οι αστάθμητοι παράγοντες. Πάντα δηλαδή. Εκτός και αν είναι medium. Εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα είσαι και πώς θα αισθάνεσαι μετά από 10 χρόνια. Είμαι μονογαμική. Είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Γουστάρω αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω μόνο αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα θέλω μόνο αυτόν μέχρι το τέλος της ζωής μου. Το βρίσκω απόλυτα ειλικρινές και απόλυτα. Κανονικό. Ρεαλιστικό. Mm. Ναι, προσπαθώ έτσι να το βλέπω πιο ρεαλιστικά. Εγώ τώρα ξέρεις τι θα έκανα. Δεν θέλω να είμαι εκτιτική στην αγάπη μου. Αυτό θέλω να τον αφήνω ελεύθερο, να κάνει αυτό που του δίνει χαρά, που τον αντιπροσωπεύει. Ναι, και αντιστοίχως να είσαι και εσύ ελεύθερη όμως, ε. Σαφώς. Mm. Να σου πω, σκέφτεσαι γάμο, παιδί και τέτοια. Κοίταξε να δεις, όχι μια στερεοτυπική εμπειρία γάμου. Μάλιστα. Μια εναλλακτική εμπειρία γάμου. Μάλιστα. Για παράδειγμα, κοίταξε, δεν λέω ότι μπορεί να μην πάω εκκλησία ή μπορεί να κάνω χριστιανικό γάμο, μπορεί να κάνω βουδιστικό γάμο, μπορεί να παντρευτώ ξυπόλυτη σε μια παραλία φορώντας μόνο το μαγιό μου. Αλλά σημασία δεν έχει το τι θα ψάλετε στην τελετή. Σημασία έχει το τι θα συμφωνηθεί μεταξύ μας. Και αυτό που θα συμφωνηθεί μεταξύ μας είναι να δίνουμε πάντα αγάπη, χαρά και ελευθερία ο ένας στον άλλον. Λοιπόν, έχω πρόταση να σου κάνω. Παρακαλώ. Δεν το πίστευα ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Άκουσα ότι είναι αλλαγμένη. Δεν είχα καταλάβει ότι πρόκειται περί μετάλλαξης, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι η εξής. Θα ξαναπείς τον καιρό. Άκουσε με όμως να ολοκληρώσω. Θα ξαναπείς τον καιρό. Πάντα ο καιρός θα είναι το δικό σου αντικείμενο. Απλά έχει ο καιρός γυρίσματα. Αυτή τη φορά όμως, ακριβώς επειδή ο καιρός έχει γυρίσματα, θα λες τον καιρό φιλοσοφημένα και φιλοσοφικά. Δηλαδή θυμάσαι που τον έλεγες με μια σεξι διάσταση κτλ. Αλλάζει το έργο, είσαι κανονική πετρούλα όπως είσαι τώρα, με τα μαλάκια σου, με αυτό το στυλ ντυμένη κανονικά, και κάθε φορά που αναλύεις τον καιρό, έχεις και τις φιλοσοφικές σου διαστάσεις και τις αναλύσεις σου κτλ. Αυτό θα μπορούσα, ναι, θα μπορούσαν να παντρευτούν αυτά ιδέα μεταξύ τους. Ναι, είναι μια πολύ πάντα ωραία. Τον καιρό θα λες. Είναι ωραία ιδέα, είναι ωραία ιδέα. Να ξεπετάξουμε λίγο τον καιρό, ναι, να τον ξεπετάμε εύκολα και μετά να πηγαίνουμε σε άλλα θέματα, ας πούμε. Γιατί ούτως ή άλλως συζητούσα διάφορα θέματα επικαιρότητας μέσα στο δελτίο καιρού. Απλά ήταν θέματα περισσότερο, ας πούμε, περισσότερο gossip. Αλλά δεν τώρα πολύ γουστάρεις gossip, Δεν το θεωρώ καλύτερο ή χειρότερο από αυτό που κάνω, ναι, τώρα. Σε καμία περίπτωση. Ζωή, απλά δεν το προτιμώ. Δεν το προτιμώ. Δεν το έκανα ποτέ ιδιαίτερα. Δηλαδή έκανα. Ο καιρός ήταν συγκεκριμένο το κείμενο. Ναι, αποτέλεσε εσύ πρωταγωνίστρια. Ναι. Δηλαδή τάιζα την εικόνα μου σε κάποια φάση και δεν είχα κάποιο σκοπό. Ουσιαστικά δηλαδή ακόμα και η επίσκεψή μου εδώ σήμερα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα μέσο για έναν ευρύτερο σκοπό. Δηλαδή θέλω να ουσιαστικά να πω στον κόσμο ότι γράφω κάποια άρθρα. Περίμενα να το σκεφτώ αυτό, περίμενα, γιατί με έχεις πιάσει. Εγώ παραμένω ξανά, δεν έχω γίνει καστανή. Πανέξυπνη, περίμενα, γιατί τώρα μου την έχεις βγει στη στροφή. Η εμφάνισή σου εδώ δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Όχι. Αλλά. Είναι ένα μέσο για έναν ευρύτερο σκοπό, όπως και η εμφάνιση που θα κάνω αύριο. Ποιος είναι ο ευρύτερος? Ο ευρύτερος σκοπός είναι ότι παρουσιάζω κάποιες αντιλήψεις, ναι, μέσα στα άρθρα μου, mm-hmm, τα οποία θεωρώ ότι αν τις υιοθετήσει ο κόσμος, με το δικό του τρόπο, καθένας έχει το δικό του φίλτρο, θα κάνει τον όποιο δρόμο και αν επιλέξει, θα τον κάνει με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία και πολύ λιγότερη αντίσταση. Μάλιστα. Προτείνεις λοιπόν και συμβουλευτικά, ναι, τέλος πάντων, θέλεις να δει. Όχι τόσο σαν συμβουλή. Συμβουλή από πίσω κρύβει έπαρση. Απλά είναι μία άποψη. Το είδα εγώ στη ζωή μου, λειτουργήσε και απλά το παρουσιάζω τώρα έξω. Ναι. Πάντα συμβουλευτικό είναι αυτό, ακόμα και αν δεν το λες με την έννοια του συμβουλάτορα του. Ναι, αυτό, με την έννοια, ναι, του συμβουλάτορα, okay, του. Του βαρύ και του ασήκωτου. Έτσι. Πετρουλάκι μου γλυκό. Εγώ θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πολύ, Στεφ, γιατί είσαι σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ένα πρόσωπο πολύ διαφορετικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό που έκανες ήταν κατάπτυστο και αυτό που κάνεις σήμερα είναι γκράντε. Δεν κρίνουμε κανέναν άνθρωπο και ας κρινόμαστε πολύ, αλλά αυτό είναι στα πλαίσια του νορμάλ όταν είσαι ένα προβεβλημένο πρόσωπο. Τι κάνεις αυτή την εποχή, δηλαδή αρθρογραφείς κάπου? Γράφω ένα βιβλίο, γράφω μια περιπέτεια φαντασίας. Με αυτό έχω λίγο τρέξιμο. Καταρχήν γράφω ελληνικά, το στέλνω στο μεταφραστή μου, το μεταφράζει στα αγγλικά. Γίνεται μια πατάτα γενικώς. Γιατί όχι πρέπει ελληνικά, να το. Θα στο εξηγήσω μετά, θα σου πω λίγο τη ροή. Το στέλνω στον επιμελητή μου, αγγλοσαξανικής καταγωγής λόγω τέχνης. Κάνει την επιμέλεια και μετά πάει στον ατζέντη.
Ναι. Δηλαδή έχει μια διαδικασία όλο αυτό. Το ταραβέρι είναι για Αγγλία. Είναι για Αγγλία. Διεθνής και θα σου πω γιατί. Κατάσταση. Είναι για Αγγλία. Θα δούμε τώρα το πώς θα πάει γενικώς. Πρέπει να ξέρεις τι πουλάς και πού το πουλάς. Και πότε το πουλάς. Γιατί όχι στην Ελλάδα αυτό. Γιατί πολύ απλά εγώ στη φάση που είμαι με, αυτό, με το πρόσωπο που έχω δείξει μέχρι στιγμής, με το ρόλο τον οποίο έχω υιοθετήσει, μπορώ να πουλήσω ένα σεξ ημερολόγιο. Θα κάνει θράψη. Μπορώ να κάνω μια σεξ φωτογράφηση, κάτι το οποίο δεν θα έκανα. Θα κάνει θράψη. Πρέπει να ξέρεις τι εικόνα έχεις δώσει και τι πας να πουλήσεις. Άρα θες να αποποιηθείς το παρελθόν. Δεν αποποιούμε το παρελθόν. Απλά έχω κάνει κάτι διαφορετικό. Επειδή μέχρι στιγμής έχω πει σε τελείως διαφορετικά πλαίσια, το να εκδώσω αυτή τη στιγμή ένα βιβλίο δεν θα κάνει επιτυχία στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη χώρα. Μπορώ να κάνω, σου λέω, κάτι διαφορετικό το οποίο να πάει καταπληκτικά. Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο ατζέντης μου είναι. Μου λέει, θα πρέπει να διαλέξει ένα βρετανικό όνομα. Αρχικά. Μετά μπορείς να πεις ότι εσύ είσαι η τάδε. Ναι, οκ, καταλαβαίνω. Θέλεις να κάνεις κάτι, ένα νέο ξεκίνημα. Είναι ένα τελείως καινούριο ξεκίνημα. Τον οποίο δεν γνωρίζουν και δεν έχει κάπως στιγματιστεί όπως ίσως ως σεξι περσόνα. Αυτό. Ωραία. Έχω μια ιδέα. Την έχεις δει την κουμτέλ μου. Πώς θα την πω. Δηλαδή, αν πας τώρα 10 χρόνια πίσω, πότε γινόταν ο καιρός. Πριν 6 χρόνια. Έχουν περάσει 6 χρόνια που έκανε όφα. Ναι. Είσαι 6 χρόνια στην όφα. Ναι, είμαι 2 χρόνια στην όφα, γιατί έκανα και μια καμπάνια για διαφημιστική καμπάνια για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Έλα κοντά μου με τα ηλεκτρικά είδη και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για την κουμπτέλ μαζί. Τον έρωτα. Θέλω να μου πεις τι αισθάνεσαι. Αχ, μαγνητίστηκα. Ε? Όντως, παιδιά, το αισθάνομαι. Πες μου. Αχ, καλέ σβησμένο είναι. Ναι. Σκέψου ότι το αισθάνομαι πριν ανάψει. Πες μας, δηλαδή, αυτά που λέω τώρα εγώ δεν είναι υπερβολικά. Έτσι. Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Δεν είναι απόλυτα. Αν ήταν καραντί, το υπογράφω με δύο χέρια. Έχεις κουμπτέλ, εσύ. Όχι. Δεν έχεις κουμπτέλ. Εδώ σε γράφεις, αγάπη μου, τα λογοτεχνήματά σου. Χωρίς κουμπτέλ, χωρίς τον απόλυτο έρωτα στο σπίτι σου. Έχεις δίκιο, γι' αυτό ήμουν λίγο πίσω. Έπρεπε ήδη να έχω δώσει. Λοιπόν, και η Πετρούλα το αισθάνθηκε ότι πρόκειται για μια άλλη κατάσταση, για μια άλλη διάσταση. Η κουμπτελίνα, η αγαπημένη. Στο 18338 είναι, Πετρούλα μου. Θα το κάνω έτσι πως κάναμε τον καιρό. Η Πετρούλα και... Ναι, ναι, δώσε, άνοιξε το πλάνο, σε παρακαλώ, Σωτήρη. Δώσε, Σωτήρη, ναι. Je t'aime, κουμπτέλ. Je t'aime, Πετρουλάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες κοντά μας. Χαίρομαι πολύ που είσαι σε αυτή τη φάση της ζωής σου και χαίρομαι πολύ που έκανες, κάνεις και αποφάσισες να κάνεις αυτό που πραγματικά αισθάνεσαι να κάνεις. Ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ, Εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σου, αγάπη μου. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας.